Τουρκική ακτεωρός πλησιάζει επικίνδυνα σκάφος του λιμενικού σώματος και προσπαθεί να το εμβολήσει. Είναι ακόμη ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγο καιρό ανοιχτά του φαρμακονησίου και καταδεικνύει την αυξημένη ένταση στο Αιγαίο. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε κάποιο ατύχημα ή ακόμα και δυστύχημα στις ελληνικές θάλασσες οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αυτοσύνη, την εμπειρία, την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία που επιδεικνύουν τα πληρώματα των ελληνικών σκαφών. Τα τουρκικά σκάφη, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Open, προκαλούν διαρκώς στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχουν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά στο πλαίσιο της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας και της Ευρώπης και στο πλαίσιο της καθημερινής και κρατικής προσπάθειας που καταβάλουν για την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. 40 καταγγέλει πως τουρκικά σκάφη υπάρχουν σε καθημερινή βάση κοντά στα Ίμια. Θα σου ξεκινήσω από κάτω, ας πούμε, από τα Λόλεμνα, από τα Ίμια. Εκεί υπάρχει μόνιμα 24 ώρες το 24ωρο. Όταν λέμε 24 ώρες, εννοούμε 365 μέρες το χρόνο. Μία ακτεωρός, η οποία αλλάζει 8 η ώρα το πρωί έρχεται η μία μέχρι το βράδυ και φεύγει η άλλη και το καθεξής. Εάν πλησιάσουμε εμείς οι μηχανότραντες στο 1,80 περίπου, έρχεται δίπλα μας και μας διώχνει. Οι λιμενικές αρχές είναι σε αυξημένη επιφυλακή μετά τη διπλή καταδίωξη διακινητών μεταναστών με πυροβολισμούς που έγινε στην ΚΟ πριν από 2 ημέρες. Βλέπει ο λαθροκινητής ότι εμείς επιτηρούμε για την αποτροπή τέτοιων είδους σκαφών και τι κάνει, γυρίζει πίσω για να μην τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Οι θαλάσσιες περιπολίες από το λιμενικό σώμα θα εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.